Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ακόμα βίντεο το The Upgrade. Είμαι ο Πάνος. Σήμερα είπα να σου ανοίξω την κάμερα, είχα καιρό να βγάλω κάποιο βίντεο. Ήταν μόνο αυτά που είχατε δει μέχρι τώρα με το κότ και τα λοιπά. Σήμερα βασικά αυτό που ήθελα να κάνω, και γι' αυτό σας άνοιξα και την κάμερα και θα δούμε αν κάνω και κάτι άλλο, θα σας το δείξω, είναι ουσιαστικά να βγάλω τα αυτοκόλλητα που έχω πάνω στο αυτοκίνητο, επειδή έχει πέρασει πολύ καιρό που τα έχω πάνω και έχω αρχίσει και τα βαριέμαι, και ειδικά το μπροστά το The Spirit of Competition έχει γίνει χάλια, και αυτό πραγματικά δεν ξέρω αν θα βγει. Και αν βγει, σίγουρα θα αφήσει από κάτω, όχι κόλλα, απλά θα έχει διαφορετικό χρώμα. Συνήθως έτσι γίνεται, αν κρατήσει πάρα πολύ καιρό τα αυτοκόλλητα και το αυτοκίνητο εκτείνεται στον ήλιο και όλα αυτά. Γιατί λογικό είναι, ουσιαστικά το κρατάει από κάτω το χρώμα πιο καλό από όταν από πάνω που το χτυπάει ο ήλιος κανονικά, ενώ αυτό προστατεύεται από το αυτοκόλλητο. Οπότε θέλω να το δω και αυτό πώς είναι. Και δεν ξέρω πώς θα το βγάλουμε. Έχω δει κάποιους που ουσιαστικά τα βγάζουν αυτά που είναι στο τζάμι με νερό και μετά το κάνουν μια σπάτουλα και βγαίνει. Θα το δοκιμάσουμε και αυτό και θα δούμε μετά αλλιώς με πιστολάκι. Με πιστολάκι νομίζω θα είναι πιο εύκολο. Το μόνο που φοβάμαι αυτό είναι το μπροστά και θα δείτε, θα βάλουμε και ένα αυτοκόλλητο καινούριο. Θα το δούμε και αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν θα τα βγάλω όλα γιατί κάποια μου αρέσουν κιόλας. Αλλά τέλος πάντων θα δούμε. Οπότε πάνε ετοιμαστώ και τα λέμε κάτω στο αμάξι. Λοιπόν, όλα έτοιμα, γιατί είμαστε γύρω γύρω τα φώτα να είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, το πρώτο αυτοκόλλητο που θέλω να βγάλω, όπως σας είπα, είναι αυτό. Δεν φαίνεται καλά. Αυτό, το ψιλοβαρέθηκα να σας πω την αλήθεια. Και εκεί είναι που θα βάλουμε το καινούριο αυτοκόλλητο που σας έλεγα. Τώρα αυτό που θέλω να δοκιμάσω, ουσιαστικά είναι να δω αν μπορεί να βγει με νερό, δηλαδή αν ψεκάσουμε νερό και το σπρώχνω λίγο έτσι, ή αν τυχόν θέλει πιστολάκι. Οπότε θα δοκιμάσουμε λογικά πρώτα με νερό να δούμε αν βγαίνει εύκολα. Αν δεν βγαίνει θα δοκιμάσουμε και πιστολάκι. Έριξα λίγο νερό. Τώρα έχω μια σπάτουλα να δούμε αν θα βγει έτσι. Δύσκολο. Και έτσι θα πάει για ένα-ένα. Θέλει κοφτάκι ουσιαστικά να γίνει έτσι, οπότε θέλει πιστολάκι, πάω να φέρω πιστολάκι. Με τη θερμοκρασία να ξέρετε βγαίνουν πολύ εύκολα. Δηλαδή πριν είδατε δεν έβγαινε ούτε με το νύχι, τώρα κάνεις μία μπαμ και φεύγουν όλα. Γιατί μαλακώνει και η κόλλα που έχει το αυτοκόλλητο, αλλά και το υλικό του, γιατί είναι πλαστικό έτσι μαλακό. Λοιπόν, βγήκανε το αυτοκόλλητο αυτό. Το μόνο που έχει μείνει, όπως θα δείτε, δείτε λίγο. Δηλαδή έχει μείνει λίγο μόνο η κόλλα που βλέπετε εδώ πέρα. Τώρα θα περάσω ένα σοκαράκι και θα φύγει και αυτή. Αυτό δεν είναι τίποτα, είναι πολύ απλό. Και πάω να συνεχίσω και στα άλλα. Αυτό είναι το μεταξύ, για να καταλάβετε, το αυτοκόλλητο, το Spirit. Το έβαλα νομίζω 2 μέρες μετά από όταν πήρα το αυτοκίνητο. Και σκεφτείτε, δηλαδή το αυτοκίνητο πήρα το 13 και έχουμε 22. Οπότε αυτό το αυτοκόλλητο είναι 9 χρόνια. Όπως θα δείτε, έχει σπάσει σε κάποια σημεία. Φαίνεται, δεν ξέρω. Έχει σπάσει λίγο στον αυτοκόλλητο γιατί κανονικά αυτά τα αυτοκόλλητα δίνουν γύρω στα 6 χρόνια διάρκεια ζωής. Οπότε είναι λογικό.
Λοιπόν, παιδιά, μετά από... Η ώρα έχει πάει, το βλέπετε, φαίνεται, 2:40 και έχω ξεκινήσει από τη 1:10 και τώρα μόλις τελείωσα. Δυστυχώς το αυτοκόλλητο έχει γίνει πάρα πολύ χάλια, έπρεπε να το είχα βγάλει εδώ και πάρα πολύ καιρό και κακώς το είχα αφήσει τόσο, οπότε να ξέρετε, το ήξερα βασικά ότι θα γίνει βλακεία, αλλά τόσο πολύ δεν το περίμενα. Η κόλλα έχει μείνει πάνω στο αυτοκίνητο, δηλαδή άμα δείτε πολλά σημεία βλέπετε που είναι η κόλλα και σε κάποια σημεία κιόλας δεν έχει μόνο κόλλα, έχει φύγει και από κάτω το βερνίκι, γιατί πραγματικά ξεσκίστηκε από την κόλλα του αυτοκόλλητο και από το ξύσιμο για να το βγει. Δεν έβγαινε, παιδιά, με τίποτα. Κοιτάξτε εδώ πως είναι. Οπότε τώρα θα δοκιμάσω να το περάσω ένα που έχω για τις γρατζουνιές και αυτά. Και έχω και, σαν κερί να δοκιμάσω και το κερί, μήπως κάνει κάτι, μήπως και σωθεί κάπως. Απλά αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι δεν πρέπει να μείνουν τόσο και τα αυτοκόλλητα πάνω, γι' αυτό έχουν συγκεκριμένη εγγύηση κτλ. Οπότε σε μεταλλικό κομμάτι του αυτοκινήτου και ειδικά σε κομμάτι που πιάνει θερμοκρασίες, όπως είναι το καπό και πέφτει και πάρα πολύ ήλιος και η θερμοκρασία από το μοτέρ, πρέπει να αλλάζονται συχνά τα αυτοκόλλητα. Ούτως ή άλλως δεν είναι ακριβά. Τώρα θα βγάλω λογικά και τα άλλα. Θα βγει και το τσουκούμπα που έχω εδώ πέρα. Και είναι και το κούσκο πίσω. Και έχω και ένα zero fax από εκεί. Οπότε θα πάω να βγάλω και τα άλλα. Και τα λέμε σε λίγο. Τα βγάλαμε πλέον όλα τα αυτοκόλλητα και δεν έμεινε τίποτα στο αυτοκίνητο. Αν και τα μπροστά, παιδιά, πραγματικά πολύ με κούρασε και επίσης δεν έγινε και καλό. Δεν ξέρω τι θα κάνω, ψάχνω να βρω λίγο πώς μπορεί να φύγει η κόλλα. Έχω στείλει και σε ένα φίλο που ξέρει καλύτερα να μου πει μήπως μπορούμε να τη βγάλουμε, πώς θα βγει. Γιατί πραγματικά έχει γίνει λες και είναι ανάγλυφο. Λοιπόν, και τελικά αφού βγάλαμε όλα τα άλλα τα αυτοκόλλητα, ήρθε η ώρα να μπει ένα μόνο που θα μπει πίσω εδώ στο τζάμι. Τα αυτοκόλλητα όλα, αυτά που είχα και πριν στο αυτοκίνητο και αυτό που είναι το The Upgrade, ουσιαστικά που μας τα έχει φτιάξει η εταιρεία Stance & Slide Decals, θα σας βάζω το λογότυπο και κάτω στην περιγραφή, θα έχω και link σε κάθε βίντεο, αν θέλετε να παραγγείλετε κάτι παραγγέλνετε από εκεί, μπορεί να φτιάξει οτιδήποτε σε αυτοκόλλητο, οπότε ό,τι είναι στείλτε τους εκεί πέρα και αυτό το αυτοκόλλητο θα μπει. Ένα θα βάλω μόνο πίσω και στο τζάμι. Νομίζω κάπου εκεί. Έτοιμο. Οπότε πλέον μόνο αυτό το αυτοκόλλητο και το αυτοκίνητο. Δεν είναι άσπρο, άμα δείτε φαίνεται, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, είναι ανθρακή, άσπρο σκεφτείτε είναι αυτό, έχω μια διαφορά, όπως το κοιτάτε τα αυτοκόλλητα ανθρακή ήτανε, αυτό είναι λευκό. Και υπάρχουν και σε λευκό, δηλαδή και σε ανθρακή και σε μαύρο. Όποιος θέλει αυτοκόλλητα, παιδιά, μου στείλει ένα μήνυμα είτε στο Facebook είτε στο Instagram. Λοιπόν, οπότε αυτά. Το βίντεο σήμερα ήταν χαλαρό.
Είδατε, ήταν μόνο χαλαρό για εσάς, γιατί για μένα είχα τρελαθεί μπροστά. Αλλά αφού έγινε η δουλειά, εντάξει, φύγαν όλα τα αυτοκόλλητα. Θα το ρίξω λογικά ένα πλήσιμο του σε λίγο το αυτοκινήτου. Και θα δούμε τώρα τι θα είναι το επόμενο βίντεο. Λοιπόν, οπότε αυτά. Κάντε like και αφήστε στο κανάλι το The Upgrades να βλέπετε όλα τα βίντεο που ανεβάζουμε. Γεια σας. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange, yeah. I'll be the best above all the rest, put me to the test, yeah. Expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got the retention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, oh! You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me.